Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος, ο ιδιοκτήτης του SEO Marketer Agency και σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε εις βάθος για τα πακέτα κατασκευής ιστοσελίδων, ποια από αυτά ταιριάζουν στις ανάγκες σας και αν η λέξη πακέτα είναι αυτό που ταιριάζει σε κάτι σαν φιλοσοφία σε σένα ή γενικότερα θέλεις κάτι εξατομικευμένο στις ανάγκες σου. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά ένα-ένα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε λοιπόν είναι όταν θέλουμε να φτιάξουμε μια ιστοσελίδα είναι αν θα πάμε σε custom σχεδιασμό, το οποίο έχει ένα πολύ ψηλό κόστος, και το δεύτερο κομμάτι είναι αν θα πάμε σε ένα site με CMS κατά προτίμηση WordPress, και τα δύο εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Το custom website είναι μια ιστοσελίδα η οποία κατά συντριπτική πλειοψηφία σχεδιάζεται στο χέρι από developers με υψηλό γνωσιακό υπόβαθρο. Εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες, έχει μεγάλη ευχρηστία, λειτουργικότητα και μεγάλη ευελιξία στο τι μπορείς να κάνεις πάνω σε αυτό το custom site, και πάντα απ' όλα πρέπει να ξέρεις ότι το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη στρατηγική, η συγκεκριμένη τακτική, πέρα ότι έχει ένα υψηλό κόστος, θα πρέπει και να έχει και ένα νόημα. Άρα λοιπόν εξαρτάται από τις ανάγκες. Το WordPress λοιπόν το site, το οποίο είναι κατά μεγάλη πλειοψηφία το επιλέγουν οι περισσότεροι, είναι πιο οικονομικής εμβέλειας ιστοσελίδα, χτίζεται πάνω στο CMS της WordPress, μία από τις πιο κορυφαίες, αν όχι κορυφαία πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, την οποία τη δουλεύουμε και εμείς πάρα πολύ καλά, έχει πάρα πολλά όπλα για να δουλέψεις πάνω στο SEO και γενικότερα πέρα από το link building όλα τα υπόλοιπα κομμάτια βοηθούν όχι μόνο το website σου να ανέβει θέση στην κατάταξη, αλλά έχει και εκεί μεγάλη ευελιξία στο σχεδιασμό, στην εμφάνιση και πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό συνηθίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις να πηγαίνουμε στο WordPress. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα WordPress site να σχεδιάζεται από ειδικούς επαγγελματίες οι οποίοι έχουν γνώση και του SEO. Όχι απλά developers που ξέρουν να φτιάχνουν site. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το καλύπτουμε στο 100%. Πάρα πολύ σημαντική λοιπόν λεπτομέρεια πριν αναπτύξεις στρατηγική. Άρα, custom WordPress, δύο διαφορετικά πράγματα. Custom, πιο σπάνια περίπτωση. Αν μιλάμε για πολύ μεγάλες εμβέλειες, για παράδειγμα ηλεκτρονικό κατάστημα, θα πρέπει και να εξετάσουμε και αυτήν την προοπτική. Πάμε να δούμε λοιπόν τι σημαίνει στο σχεδιασμό το responsive design. Το responsive design λοιπόν είναι η βέλτιστη τακτική στρατηγική που ακολουθούμε, που πρέπει να ακολουθεί οποιαδήποτε ιστοσελίδα για να φορτώνει όχι μόνο γρήγορα σε κινητά και tablets, αλλά να φορτώνει και στο user experience άριστα, δηλαδή να είναι πολύ εύκολη πλοήγηση από τον υποψήφιο πελάτη σου μέσα από τις κινητές συσκευές. Τεράστια σημασία, καθώς όχι μόνο βοηθάμε το user experience που είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή ο πελάτης πλοηγείται εύκολα, βρίσκει αυτό που θέλει και καλεί να κάνει την παραγγελία του, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, πλέον η Google έχει γίνει πολύ έξυπνη, αν ακολουθείς στρατηγικές SEO και σε αυτά δεν κάνεις σωστή δουλειά, δηλαδή στο τεχνικό κομμάτι, έχεις το μειονέκτημα και δύσκολα θα έχεις κατατάξεις. Πάμε στο τρίτο κομμάτι. Όταν έχουμε λοιπόν ένα CMS, πίσω έχουμε ένα dashboard, το διαχειριστικό. Το διαχειριστικό αυτό μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη, δηλαδή εσένα, που έχεις μια επιχείρηση, να μπορεί να το διαχειρίζεται με εκπαίδευση από την εταιρεία και να περνάει τα προϊόντα του, να περνάει κάποια πράγματα, φωτογραφίες και να είναι λειτουργικό για να μπορεί να το χρησιμοποιεί και η in-house ομάδα που έχεις μέσα στην εταιρεία σου. Πολύ σημαντικό λοιπόν, διότι το WordPress παρέχει αυτή την ευελιξία. Το CMS λοιπόν του WordPress είναι ένα management system μέσα από το οποίο έχουμε άπειρα πράγματα πίσω που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και με τη σωστή εκπαίδευση μπορείς να κάνεις πολλά από αυτά κι εσύ και να διευκολύνεις και να κερδίζεις χρόνο και για σένα και για το agency που θα σου έχει να λάβει τις υπόλοιπες εργασίες. Άρα λοιπόν το CMS είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν, όταν έχουμε μία ιστοσελίδα, πέρα από το design και όλα αυτά που έχουμε πει, είναι η δημιουργία κειμενογραφίας. Τεράστια σημασία η κειμενογραφία. Τα κείμενα που περνάμε σε κάθε page είναι πολύ υψηλών. Πρέπει να είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών, στρατηγικά σχεδιασμένα, τόσο για το SEO, αλλά τόσο να απαντάμε και στα ερωτήματα των υποψήφων πελατών σου. Άρα λοιπόν εδώ πέρα δεν μπορούμε να ανεβάζουμε απλά κείμενα. Πρέπει να σχεδιάζουμε στρατηγική για να μπορούν τα κείμενα αυτά να τριγκάρουν το χρήστη, να το απαντάνε στα ερωτήματα και να σε καλούν. Βέβαια τα κείμενα δεν αρκούν από μόνα τους, καθώς πλέον πρέπει να έχουμε και βίντεο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις και infographics,
γενικότερα ωραία πράγματα σχεδιαστικά, τα οποία απαντάνε και με φωτογραφίες, φέρουν το χρήστη ακόμα πιο κοντά στην εταιρεία σου, τον γλυκαίνεις, να σου το πω διαφορετικά, και έτσι μέσα από ένα πρόσωπο, δηλαδή από ένα site που κοιτάει, που δεν βλέπει παράδειγμα εσένα προσωπικά, αν δεν βγαίνεις εσύ ο ίδιος να μιλήσεις στα βίντεο, μπορείς να τον βοηθήσεις να σε καλέσει και να ζητήσει προσφορά από σένα ή να κάνει την παραγγελία του, αν αυτός είναι ο στόχος σου. Να τονίσω εδώ ότι στα πακέτα κατασκευής των σελίδων πολλά πράγματα περιλαμβάνονται και πολλά πράγματα δεν περιλαμβάνονται. Για παράδειγμα, αν θέλεις να έχεις μια απλή ιστοσελίδα, παράδειγμα μια on-page ιστοσελίδα, την οποία θέλεις να τρέξεις μόνο διαφημίσεις και να εξυπηρετείς συγκεκριμένο σκοπό, είτε μέσω social media ads είτε μέσω Google ads, τότε μπορεί μια οικονομική λύση να είναι για σένα για να πετύχεις κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Όμως οι περισσότερες από αυτές τις ιστοσελίδες δεν εξυπηρετούν εις βάθος ανάλυση και κειμενογραφία, δεν εξυπηρετούν το SEO και αρκετά ακόμη πράγματα. Οπότε αν έχεις ιστοσελίδα υπηρεσιών και θες κάτι οικονομικό, το on-page site ή ένα απλό site με λίγες σελίδες είναι η σωστή επιλογή για σένα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται φυσικά ότι το responsive design, δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, σχετικά με τον σχεδιασμό που να είναι βέλτιστο σε ταχύτητες κτλ. Και όλο αυτό το κομμάτι σε κινητές συσκευές, είναι αυτονόητο ότι σε οποιοδήποτε πακέτο αυτό το κομμάτι πρέπει να το έχεις καλυμμένο και να στο έχουν ήδη ετοιμάσει και να στο έχουν χτίσει. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν είναι το SEO, το Search Engine Optimization. Το Search Engine Optimization δεν εξυπηρετεί μόνο σκοπό το να ανέβουμε θέση στην Google. Εξυπηρετεί τη στρατηγική που ακολουθούμε στην κειμενογραφία, στα κείμενα και γενικότερα στη βελτιστοποίηση του site. Πέρα ότι ένας τεράστιος στόχος εφόσον κάνεις σοβαρό SEO, έχω πει και σε άλλα βίντεο ότι το SEO πλέον στην Ελλάδα είναι μόνο για κατασταλαγμένους παίκτες και σοβαρούς. Δεν μπορείς να ζητάς με 100-150 ευρώ προσελίδα στην Google, ειδικότερα σε ανταγωνιστικές λέξεις κλειδιά. Δεν θα κάτσει κανείς να ασχολείται σοβαρά ή αυτά που θα σου κάνει κάποια στιγμή θα τα βρεις μπροστά σου, αν ποτέ την πετύχεις σε αυτά τα δύσκολα keywords. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Το SEO λοιπόν εξυπηρετεί πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ένα από αυτά, και είναι πολύ σημαντικό εδώ να το αναφέρουμε, δεν είναι μόνο η κειμενογραφία. Είναι όλη η τακτική που ακολουθούμε για να βελτιώσουμε τη δομή του site, το οποίο πηγαίνει και με το τεχνικό κομμάτι, για να μπορέσουμε να φέρουμε τον πελάτη μέσα στην εταιρεία, μέσα στο μαγαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί λένε για το site, ναι, έχουμε 3-4-5 λέξεις κλειδιά. Από αυτές τις 5 λέξεις κλειδιά στόχευσα αυτές τις 3-4 γιατί είδα ό,τι τις ψάχνω ή είδαμε από τα tools ότι έχουν ένα καλό volume και από εκεί και πέρα βάρα και να ανέβουμε. Ναι, ανεβαίνεις αδερφέ, αλλά για να μπεις, εφόσον μπεις στην πρώτη σελίδα, αν μπεις, εφόσον μπεις στην πρώτη σελίδα και είσαι εμπιστευτής στο σωστό επαγγελματία, εκεί που θα μπει ο πελάτης σου, πρέπει να τον ψήσεις να σε πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή, το λέω με απλά λαϊκά λόγια. Αν δεν τον ψήσεις να σε πάρει τηλέφωνο, μην περιμένεις όσο ψηλά και να είσαι να έχεις το πολυπόθητο τηλέφωνο ή παραγγελία. Άρα, και η τακτική του SEO είναι όλο αυτό το κομμάτι. Η βελτιστοποίηση του user experience, κειμενογραφία και όλα αυτά που περιλαμβάνουμε μέσα σε ένα άρθρο, μια σελίδα, για να μπορέσουμε να φτάσουμε να έρθει το πολυπόθητη επικοινωνία. Το επόμενο κομμάτι είναι η ασφάλεια και συντήρηση του σερβερ σου. Τεράστια σημασία. Μην το αμελείς και μην κοιτάς πάντα το πιο φθηνό σερβερ όπως κάνουν πολλοί σε αυτή τη χώρα. Μην κοιτάς μόνο τον σερβερ τον οποίο πετάς σε ένα site. Πρέπει να κοιτάξεις την αξιοπιστία, την ασφάλεια και γενικότερα τις ταχύτητες που μπορεί να σου δώσει. Οι ιστοσελίδες οι οποίες έχουν αυξημένη και αυξανόμενη επισκεψιμότητα, ο απλός σερβερ δεν σου κάνει, καθώς αρχίζει να έχεις downtime, δηλαδή να πέφτει το site, θα αρχίσει να έχεις μεγάλες καθυστερήσεις και γενικότερα θα χάνεις πελατολόγιο. Άρα, ο σερβερ ιδανικά θα πρέπει να είναι σε μια εταιρεία που συνεργάζεσαι για να μπορεί να σου παρέχει το support σε περίπτωση προβλημάτων. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει επειδή έφτιαξες μια ιστοσελίδα για τα επόμενα χρόνια θα δουλεύει απροβλημάτιστα και δεν θα βγει ποτέ κανένα θέμα. Είναι ένας κινούμενος οργανισμός. Είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να βγάλει κάποια θέματα. Να υπάρχει κάποιο conflict, να υπάρχει κάποια, ειδικότερα είναι SMS, με τα plugins κάποιο πρόβλημα. Η συντήρηση λοιπόν και να έχεις ανθρώπους που έχουν τη διαχείριση του σερβερ ώστε να μπουν άμεσα να το ελέγξουν και ιδανικά να έχουν φτιάξει αυτή την ιστοσελίδα, πολύ σημαντικό, πρέπει η εταιρεία κατά πλειοψηφία να έχει φτιάξει εκείνη την ιστοσελίδα, διότι αν την έχει κάνει κάποιος άλλος και δεν έχει κάνει καλό σχεδιασμό, είναι μεγαλύτερο κόστος για σένα, περισσότερο χρόνο για τους επαγγελματίες, διότι ψάχνουν να βρουν ποιο είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από μια ιστοσελίδα που έχει φτιάξει κάποιος άλλος. Άρα, ασφάλεια και συντήρηση τεράστια σημασία. Ιδανικά στην εταιρεία που σου κάνει αυτό το κομμάτι, έχεις και τη φιλοξενία για να μπορείς να απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο, σε ένα agency. Πάρα πολύ σημαντικό.
Και τέλος πάμε στα κομμάτια τα επιπλέον, δηλαδή έξτρα λειτουργίες που μπορεί να έχει παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο πακέτο κατασκευής λέμε πάλι. Μπορεί να έχουμε να συνδέσουμε ένα ERP. Εκεί το κόστος αυξάνεται. Είναι φυσιολογικό, συνδέουμε ολόκληρη, κάνουμε ολόκληρη γέφυρα μεταξύ της ιστοσελίδα σου και το ERP, το ERP που θα έχεις επιλέξει, θα έχουμε επιλέξει για να μπορούμε να έχουμε live ενημέρωση των προϊόντων και όλων ακόμη πραγμάτων που θέλουμε να παρακολουθούμε. Πολύ σημαντικό. Έξτρα λύσεις. Μπορεί να έχουμε επιπλέον πράγματα μέσα, να έχουμε ενσωματώσει paths και στρατηγικές με newsletters, ο σχεδιασμός να έχει άλλα διάφορα πράγματα, μπορεί να έχει live chat, να έχει έξτρα add-ons, τα οποία εντάξει, στις περισσότερες περιπτώσεις μπαίνουν σε κάποια πακέτα και αυτά. Συνολικά όμως θα πρέπει να ξέρεις ότι και το τεχνικό κομμάτι στο support θα πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο. Άρα, ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτό το βίντεο και συνοψίζοντας, τα πακέτα κατασκευής σελίδων και το πακέτο που θα επιλέξεις εξαρτάται τις ανάγκες σου. Εξαρτάται αν θες μια πλήσιο σελίδα για να τρέξεις διαφημίσεις, αν την κειμενογραφία θα τα ετοιμάσεις εσύ τα κείμενα ή θα τα ετοιμάσει η εταιρεία για σένα, σημαντικό, πόσες σελίδες ανοίγονται μέσα στο site, πολύ σημαντικό, αν μιλάμε για σελίδα υπηρεσιών, πόσες σελίδες θα ανοίξουμε, πόσες γλώσσες θα είναι το site σου, πολύ σημαντικό γιατί κάθε φορά που ανοίγουμε γλώσσες, πέρα ότι φτιάχνεις μια δεύτερη έκδοση στην ιστοσελίδα, πάμε και φτιάχνουμε και κείμενα σε εκείνη τη γλώσσα. Άρα μιλάμε για έξτρα δουλειά, έξτρα κόστος. Αν θα επιλέξει CMS ή custom site, τεράστια διαφορά εδώ. Αν πας σε custom, τα κόστη εκτοξεύονται. Αν πας σε WordPress, υπάρχει πιο συνετό κόστος, όπου εκεί πέρα θα πρέπει να μιλήσει με την εταιρεία για να δεις αν σε εξυπηρετεί και πώς θα υλοποιηθεί πάνω στα δικά σου μέτρα. Γενικά λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, όπως και αν έχουμε ηλεκτρονικό κατάστημα, εξαρτώνται πάρα πολλοί παράμετροι στο τις ανάγκες, στο σχεδιασμό και ό,τι άλλο θέλουμε να προσθέσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο, μια ιστοσελίδα η οποία όταν βγει online διαφημιστικά να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για να φέρνουμε την παραγγελία και το τηλέφωνο στην εταιρεία. Άρα μην αμελείς την ιστοσελίδα, μην τη θεωρείς αβαβά, έλα να φτιάξουμε ένα site οικονομικό να βγει online, διότι αυτό το οικονομικό site που θα βγει online και δεν θα δοθεί απαραίτητη έμφαση σε όλα αυτά που σου έχω αναφέρει, δεν θα σου φέρει ποτέ πελάτες, οπότε τα λεφτά όχι μόνο θα είναι τζάμπα που έχεις δώσει, ας είναι και λίγα, αλλά θα κάνεις και πολλά πράγματα στο επίπεδο που θα ήθελες. Να είστε όλοι καλά, είμαι ο Γιώργος από το SEO Marketer Agency. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο. Για οποιοδήποτε απορία ή βοήθεια χρειάζεστε για το δικό σας project, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε και να δούμε αναλυτικά, εξατομικευμένα το δικό σας έργο. Να είστε όλοι καλά.